Ξέρετε τις προάλλες που είχε έρθει το Κώστα Ατλάντικα, δέχτηκα και παρουσία μου και κάποιοι δημοσιογράφοι, δεχτήκαμε δεκάδες τηλεφωνήματα, δεκάδες. Εντάξει, εγώ πήρα δύο τηλεφωνήματα, πήρα και τους δημοσιογράφους και πήρα δύο τηλεφωνήματα, πολιτών της πόλης, οι οποίοι τους κακοφάνηκε το ότι τα πουλμάνε έπαιρναν από εδώ τους πολίτες και τους πήγαιναν στα άλλα χωριά. Οφείλουμε να τους περάσουμε το μήνυμα ότι η Κώστα δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και τα υπόλοιπα, υπόλοιπη Κώστα. Και το Κουρασγερόπουλο που πουλά μια εκδρομή για το γύρο της πόλης του νησιού. Όμως αυτή η εντύπωση το ότι φεύγει από τον κόσμο και πάει στη ζυγιά ή πάει στη διάφορο πρέπει να αντιμετωπιστεί ότι δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα. Μπορεί όμως η ανάπτυξη να είναι ισοβαρής εάν παλεύοντας τον στόχο της επέκτασης προχωρήσουμε και τις παρεμβάσεις για τη δημιουργία καλύτερων λιμενικών ζωνών από πλευρά Λιμενικού Ταμείου για την εξυπηρέτηση των σκαφών, αλλά και βεβαίως μικρών μαρινών στο πλαίσιο του δικτύου των μαρινών. Δυστυχώς ο χρόνος τρέχει, η οικονομική κατάσταση της χώρας είναι τέτοια που οδηγούμαστε σε καταστάσεις περίεργες και που οι μεγάλοι στόχοι και ίσως και οι αδειοδοτήσεις ή δανειοδοτήσεις να κολλούν για λόγους μη ύπαρξης ρευστότητας από το ελληνικό κράτος ή μη ύπαρξης πόρων από τους ευρωπαϊκούς πόρους για την δημιουργία τέτοιων καταστάσεων. Εδώ είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπες, Πρόεδρε, το ότι κάνουμε διαγωνισμούς και δεν βρίσκουμε μειοδότες. Δεν παρουσιάζονται μικροεργολάβοι ή έχονται στο δικαίωμα ανάληψης έργων. Αυτή η επιλογή σας είναι η σημαντικότερη επιλογή που κάνετε και η πιο σοβαρή προκειμένου να προχωρήσουν κάποια έργα παρά τον χρόνο που μπορεί να χάσουμε στους διαγωνισμούς. Και βεβαίως η νομοθεσία μας δίνει το δικαίωμα, αν μία-δύο φορές αποστεί από βία κάποιο διαγωνισμός, να πάμε σε ανάθεση πάλι σε εργολήπτη αντίστοιχων δυνατοτήτων. Είναι όμως αυτός ο οποίος, για αυτή τη διαδικασία, η οποία μπορεί να σας δώσει το δικαίωμα και σας επιτρέψει να κάνετε έργα που έχετε στο μυαλό σας ή που είχαμε προγραμματίσει. Και επειδή επανειλημμένως το έχω πει και εσείς το ζήσατε ως δήμαρχος και το ζείτε και τώρα, δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να γλιτώνουμε και τον χρόνο και τη γραφειοκρατία από το να προχωρούμε σε τέτοιου είδους κινήσεις. Θέλω να κλείσω με δύο σημαντικά ζητήματα τα οποία έχουν σχέση με τα οικονομικά. Δυστυχώς τα οικονομικά και οι διεκδικήσεις από πολίτες επιχειρηματίες χρημάτων που πρέπει να εισπράξει το Λιμενικό Ταμείο ήταν και παρακολουθώ ότι είναι και διαχρονική. Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι, να καταλάβουμε όλοι ότι εμείς οφείλουμε να διαφυλάσσουμε τα συμφέροντα του Λιμενικού Ταμείου και να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις από τους επιχειρηματίες αν τα διεκδικούμε με αυτά τα εργαλεία που μας δίνει η νομοθεσία. Οφείλουμε να περνούμε και στην κοινωνία το μήνυμα ότι εμείς δεν κάνουμε τα στραβά μάτια σε κάποιους και τα αφήνουμε και κάποιους άλλους, κάποιοι άλλοι έρχονται και πληρώνουν, κάποιοι δεν πληρώνουν. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάντα οι καλοθελητές, οι οποίοι πολύ εύκολα μπορούν να πούν ο Ρασταχανίδης είναι φίλος του Κυρίτση και δεν τον πιέζει, ο Γερασκής είναι φίλος του Φάκου και δεν τον πιέζει και να δημιουργούνται εντυπώσεις οι οποίες δεν οδηγούν πουθενά. Εμείς διεκδικούμε αυτά τα οποία πρέπει να διεκδικούμε. Υπάρχουν παλιές νομικές εκκρεμότητες που έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εάν φροντίσουμε να μειώσουμε τις νέες νομικές απαιτήσεις προς τρίτους, θα είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Γιατί αν τα λεφτά είναι τώρα 200, το χρόνο μπορεί να είναι 300 και αν αυτό γίνει συνήθεια, στο τέλος δεν θα πληρώνει κανένας. Και ο μεν τουρίστας ή ο μεν πόσο, ο οποίος θα πηγαίνει απέναντι, θα επιβαρύνεται τα 3 ευρώ, θα τα ανθυλακώνουν κάποιοι και δεν θα εισπράττει το κοινό ο πολίτης της πόλης. Γιατί το Λιμενικό Ταμείο δεν είναι ο Φάκος ή ο Γερασκής ή ο Κυρίτσης, δεν πληρώνει ο Σταχανίδης. Είναι οι πολίτες της χώρας, είναι περιουσιακά στοιχεία του Δήμου της χώρας. Και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία επιστρέφονται σε όλους τους πολίτες και βεβαίως στους χρήστες των λιμανιών που είναι οι διάδρομοι. Αυτό είναι το ένα και το σημαντικό. Και βεβαίως το τελευταίο που θέλω να κλείσω είναι η αγωνία στην οποία θα πρέπει να, για να αντιμετωπίσουμε, να εξοπλιστούμε με, με τα κατάλληλα αμυντικά όπλα για να αποφύγουμε την οποιοδήποτε απόφαση για το πέρασμα των Λιμενικών Ταμείων στην ιδιωτική πρωτοβουλία, κάτι το οποίο αν συμβεί με ταυτόχρονη ενοικίαση ή πέρασμα της διαχείρισης των αεροδρομίων σε ιδιώτες, καταλαβαίνετε ότι αυτό το οποίο θα συμβεί θα είναι ο πλήρης έλεγχος της οικονομικής ανάπτυξης της ΚΟ από μία ή δύο μεγάλες εταιρείες, οι οποίες θα κατευθύνουν και τα πάντα εκεί που θέλουν. Και εμείς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι.
όχι εξορκίζοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία, με την οποία μπορούμε και να συνεργαστούμε και να πετύχουμε κάποια πράγματα, αλλά τουλάχιστον σηκώνοντας τις άμυνές μας μέχρι το σημείο στο οποίο δεν θα αρχίσουν να σηκώνονται οι πολίτες σηκώ. Δεν λέω ο Δήμος σηκώ, δεν λέμε νοικοταμείο, οι πολίτες σηκώ. Αυτούς υπηρετούμε και αυτούς θεωρώ ότι θα υπηρετούμε και τα επόμενα χρόνια. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Αν είσαι πρόκειτο να μας πεις και δύο λόγια για την Ίσυρο και την Αστυπάλια, αν δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν το συζητάμε εδώ. Θα πούμε μια άλλη μέρα. Θα έρθει ο νεμερωθεί ο Παναγιώτης, ο Θαλασσινός Ιωδαβή, για να έχουμε και μια εικόνα για εκεί. Γιατί εντάξει, εμείς είμαστε η ναυαρχίδα της οικονομικής δύναμης του Λιμενικού Ταμείου, αλλά εξημών και από τους πόρους του οποίου πράττουμε εδώ, επενδύουμε και στα μικρά νησιά για να υπάρχει στην περιοχή που έχει αναπτύξει. Ευχαριστώ ξανά. Και εάν νομίζετε ότι τα στελέχη της παράταξης μπορούν να βοηθήσουν, δεν υπάρχει λόγος ούτε να το σκέφτεστε και ούτε υπάρχει λόγος να πιστεύετε ότι θα βγαίνουν κάποιοι μετά και θα επιχαίρουν ότι κάνουν τους πονηρούς και τους έξυπνους και κάποιοι άλλοι δεν μπορούν. Δεν ήταν και δεν πρόκειται να το κάνουμε ποτέ, δεν είναι στη διάθεσή μας και πρόκειται να το κάνουμε και ποτέ. Εγώ, συνάδελφο Γιώργο, να σε ευχαριστήσω και τα στελέχη και εσένα και βεβαίως να θεωρήσω το τελευταίο που είπες σαν δεδομένο ότι και ο Δαβίδο για να σκλήσει. Και ο Θαλασσινός, τον οποίο συνεργαζόμαστε εδώ και στο μέτρο του δυνατού, ο άνθρωπος που βοηθάει και οι αποφάσεις μας στο σύνολό του σχεδόν είναι ομόφωνο, συνεργαζόμαστε άψογα. Να σας πω ότι για την Ίσυρο έχουν γίνει μικροπαρεμβάσεις ό,τι αφορά τον προβλήτα. Εκκρεμεί μια μεγάλη παρέμβαση στον ίδιο τον προβλήτα που την είχαμε κάνει πάλι το 2004-2005 και που έχει πρόβλημα και ανάπλασης αλλά και υποστήριξης. Στην Αστυπάλαια επίσης έχουν γίνει παρεμβάσεις, έχει φτιαχτεί ένας χώρος εκεί, έχει νοικιαστεί ήδη σε κάποιον ιδιώτη σαν κηλικείο. Γίνεται παρέμβαση, μελέτη για παρέμβαση σε ένα κτίριο που τώρα υπάρχει εκεί, παλιό κτίριο στο λιμάνι και μια διευθέτηση του χώρου και βεβαίως έχουμε υπογράψει με τον προηγούμενο εργολάβο, γιατί είναι σε κρεμότατο έργο το μεγάλο που είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα ευρωπαϊκό. Πρέπει κάποια συμπληρωματικά έργα να γίνουν ακόμα. Έχουμε υπογράψει. Από μέρα σε μέρα περιμένουμε να περασταθεί ο εργολάβος να τελειώσει αυτή τη δουλειά και είμαστε στην διαδικασία επίσης και σε ένα άλλο λιμάνι να κάνουμε μια παρέμβαση πάντα για την Αστυπάλια. Να πω ότι ο Καλλικράτης και εδώ και παρέλειψα να το πω, δυστυχώς έκανε μια κατανομή που μας αδικεί σαν φω, όχι με την έννοια ότι μας έδωσε λιγότερους και μας αδίκησε, αλλά δεν μπορούμε να συνεδριάσουμε. Έχουμε δυστυχώς 5 συμβούλους εμείς σαν νησί, μαζί με τον Λιμενάρχη, τον κύριο Θαλασσινό και 3 εμείς της Δημοτικής Αρχής. Είμαστε 5 εμείς και 6 είναι στα 2 άλλα νησιά. 3 από την Ίσυρο και 3 από την Αστυπάλια. Μια αστοχία, την οποία τον κύριο Καστανίδη τότε στείλαμε έγγραφο και ενημερώναμε και ζητούσαμε να αλλάξει αυτό, άλλαξε και εκείνος, άλλαξε και αυτά. Δεν μπορεί, όχι τίποτα άλλο. Δεν μπορείς για κάτι επίγον, για κάποιο θέμα που χρειάζεται για να συνεδριάσουμε, θα πρέπει πρώτα να πάρει η προϊσταμένη και τα στελέχη μας τηλέφωνο και ξανά τηλέφωνο και πότε μπορεί ο άλλος, πότε μπορεί ο άλλος, τουλάχιστον να έρθει ο ένας και να έχουμε μια πλειοψηφία και να μπορέσουμε να συνεδριάσουμε. Δεν φτάνουν τα άτομα που έχουμε εδώ πέρα. Για τις πρωτές, ναι, προορίζεται η μία για την Κέφρο, δεν το συζητάμε αυτό και ήθελα να σας πω ότι και στην προμελέτη που κάνατε εσείς, στην προετοιμασία φακέλου, έχουμε το εξής πρόβλημα και παρέλειψα να το πω. Δεν έγινε διαβούλευση, άλλαξαν τα δεδομένα, άλλαξαν οι γνώμες. Άλλοι υποστηρίζουν, Δαβίδ, ότι αυτός ο προβλήτης που προβλέπει για τη μελέτη τώρα θα πρέπει να γίνει προς τα δω, άλλοι να γίνει σε σχήμα P, να πάει μισό και μισό, άλλοι να πάνε προς την αποκή πλευρά και θέλει, πιστεύω, πάλι μία. Ίσως μια διαβούλευση ή να πάμε καθαρά επιστημονικά. Δεν πρόκειται. Αν αποφασίσεις κάποια στιγμή μετά από μια διαβούλευση που λες να κάνεις αυτό, δεν πρόκειται. Δεν βρίσκουμε άκρη και με αυτό το θέμα. Πού να μπει αυτή. Αυτή όμως, επειδή την έχω ζήσει, πραγματικά εξυπηρετεί τους πάντες και θα το δουν στην πορεία της κατασκευής. Και επειδή οι μελέτες χρειάζονται πολύ χρόνο για να γίνουν, καλό είναι να προχωρήσει η μελέτη, όχι το έργο. Το έργο είναι πέντε και όποτε. Μας πείστε μας είναι το έργο που θα πρέπει να αξιοποιηθεί και ξέρετε ότι περίπου 300.000 ευρώ. Μετά από προτάσεις που κάνουμε, έχουμε εισπράξει από το ΕΣΠΑ για διάφορες δράσεις και δικές σας και δικές μας,
που έγιναν στο παρελθόν. Έχουν πράξει 300.000 ευρώ. Θυμάσαι πρώτα τη μεγάλη μάχη επί χρόνια ολόκληρα από άλλη θέση βέβαια, κομματική τότε για την κατασκευή του λιμανιού της Καλύμνου που διαβουλευόμαστε. Στο τέλος δεν εφαρμόσαμε τη μελέτη γιατί ακούσαμε τη διαβούλευση και τους έμπειρους περί τα ναυτικά. Με αποτέλεσμα σήμερα να μην μπορεί να δέσουμε στην κάρτα το μεγάλο παπόρια. Γι' αυτό καλό είναι να προχωρούμε τις μελέτες. Αυτά τα μελέτα που έχουν γίνει επιστήμονες. Ένα όριο. Καλό είναι μετά να ακολουθήσει από αυτό. Δεν είναι και η εμπειρική και η αυτή, αλλά. Κάποιο πρέπει να πάρει την απόφαση να βάλει την υπογραφή από του λοιπόν, ευχαριστούμε και εμείς. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ.